Βρισκόμαστε στη Φιόρντλαντ, στη Νέα Ζηλανδία. Ένα από τα πιο απόμακρα σημεία της γης. Βαθιά, κάτω από τα μακριά χέρια του ωκεανού που εισβάλλουν στη στεριά και συναντούν τις πλαγιές των βουνών που είναι βυθισμένες στη σκιά, βρίσκεται το σκηνικό για ένα θαυμάσιο ταξίδι εξερεύνησης. Σε αυτό το απόμακρο φιόρδ ζει ένα είδος που κινδυνεύει να εμφανιστεί. Πώς γίνεται αυτό το κοντόριχο δελφίνι να μπορεί να ζει τόσο μακριά από τα ρηχά τροπικά νερά που ζουν τα ξαδέρφια του? Είναι ένα μυστήριο, τόσο βαθύ όσο και το φιόρδ. Εμείς θα ερευνήσουμε και θα σας αποκαλύψουμε τον παράξενο και μοναδικό τρόπο ζωής σε αυτή τη χώρα των σκιών. Στην άλλη άκρη του κόσμου, στο Βερολίνο, η ιστορία των δελφινιών της χώρας των σκιών έχει εξάψει τη φαντασία του βιολόγου Κάρστεν Σνάιντερ. Ο Σνάιντερ είναι αποφασισμένος να κατανοήσει την κρυφή αυτή κοινωνία, που σημαίνει ότι για 3 χρόνια πρέπει να εγκαταλείψει την αγαπημένη του κόρη Μαρλένα. 3 χρόνια στην άγρια φύση της Νέας Ζηλανδίας. Η Φιόρντλαντ είναι ένα από τα πιο υγρά μέρη της γης. Κάθε χρόνο, μία υπερβολική βροχή 7 μέτρων διαποτίζει το πυκνό δάσος. Όταν έφτασα στα φιόρδια πρώτη φορά, αισθάνθηκα τεράστιο δέος και μόνο από το μέγεθός τους. Ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Είχα μείνει έκθαμβος και αισθανόμουν προνομιούχος που συμμετείχα σε αυτό το εγχείρημα. Καθώς κατεβαίνει προς το άγνωστο, η παλιά ζωή του απομακρύνεται. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσει την απομόνωση και τη μοναξιά. Η νέα του διαμονή είναι το Doubtful Sound, ένα από τα 13 φιόρδ στην απόμακρη βορειοδυτική πλευρά της Νέας Ζηλανδίας. Την πρώτη φορά που βρέθηκα στο νερό, αισθάνθηκα ανήσυχος, γιατί ένιωσα ολομόναχος. Ένιωσα τη μοναξιά και ένιωσα ότι αυτό το φιόρδ ήταν ένας λαβύρινθος και ότι ίσως να μην μπορούσα να γυρίσω πίσω στη βάση. Έπρεπε να βασιστώ τελείως στον εαυτό μου. Κάπου μέσα στο λαβύρινθο των 5 μακριών χεριών του Doubtful Sound ζουν πάνω από 60 δελφίνια. Φαίνεται ότι κατοικούν μόνιμα εδώ. Ο Κάρστεν πιστεύει ότι αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για να μελετήσει αυτά τα πραγματικά άγρια δελφίνια μέσα σε αυτά τα προστατευτικά τείχη. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις την ζωή των δελφινιών στα νυχτά. Αλλά αν αυτό το κοπάδι παραμείνει μέσα στα φιόρδ, ο Κάρστεν θα μπορέσει να τα παρακολουθήσει κάθε μέρα για 3 χρόνια. Κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά. Σε μισή ώρα φτάνει στο πιο εξωτερικό φιόρδ. Μπροστά του βρίσκεται το στενό πέρασμα προς τα νυχτά και η στιγμή που τόσο λαχταράει, η πρώτη του συνάντηση με τα δελφίνια. Γρήγορα συνειδητοποιεί ότι το πιο εύκολο ήταν να συναντήσει τα δελφίνια. Τα είδα να κολυμπούν και αισθάνθηκα ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να τα ξεχωρίσω γιατί όλα έμοιαζαν και είχα πρόβλημα να τα φωτογραφίσω. Μουσική
Αυτές είναι οι πρώτες από τις χιλιάδες φωτογραφίες ραχιαίων πτερυγίων που θα τραβήξει τα επόμενα 3 χρόνια. Θα χρειαστούν εκατοντάδες ώρες υπομονετικής παρακολούθησης για να μπορέσει να τα ξεχωρίσει και ακόμα περισσότερες για να καταλάβει τη θέση τους μέσα στο κοπάδι. Τα νερά είναι 10 βαθμούς πιο κρύα από τα ζεστά νερά που ζουν τα άλλα κοντόριχα δελφίνια. Το βάθος στα φιόρδ φτάνει μέχρι και 400 μέτρα. Αλλά στην επιφάνεια, η κατακλυσμιαία βροχή προσθέτει μία δόση μυστηρίου. Το γλυκό νερό με καφέ κοιλίδες που κατεβαίνει από το δάσος επιπλέει στην επιφάνεια. Και όπου συναντιέται το γλυκό με το αλμυρό νερό, υπάρχει μία γλοιώδης λωρίδα. Κάτω από το πέπλο του γλυκού νερού, ο Κάρστεν νομίζει ότι βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος. Πολύ λίγα φυτά αναπτύσσονται σε αυτό το σκοτάδι. Είναι κυρίως ένας κόσμος των ζώων. Αυτά που φαίνονται σαν μικρά άσπρα δέντρα είναι στην πραγματικότητα αποικίες ζώων. Είναι μαύρα κοράλια που υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Το μαύρο κέλυφός τους είναι καλυμμένο από ζωντανά κοράλια. Αυτά τα δέντρα από ζώα καθαρίζονται από τους αστερίες που ζουν πολύ κοντά. Ήταν ένα πολύ όμορφο μέρος, αλλά η απορία μου ήταν πού έβρισκαν τροφή τα δελφίνια. Είχα υπολογίσει ότι μία αγέλη δελφινιών χρειαζόταν τουλάχιστον 1 τόνο ψάρια την ημέρα. Πού βρίσκονταν λοιπόν όλα αυτά τα ψάρια? Τα κόκκινα κοράλια λαμπυρίζουν μέσα στο σκοτάδι. Ο Κάρστεν έχει απορροφηθεί από τη λεπτή ομορφιά τους και δεν έχει καταλάβει ότι τον παρακολουθούν. Τα δελφίνια ανιχνεύουν τον επιστήμονα με ηχητικούς παλμούς υψηλής συχνότητας. Μήπως τον μελετούν? Ήταν θαυμάσια, μεγάλα και εντυπωσιακά. Κατάλαβα πόσο λίγα έβλεπα όταν τα μελετούσα από την επιφάνεια. Συνέβαιναν τόσο πολλά εδώ κάτω. Ήταν μια πολύ σύντομη συνάντηση. Μόλις κατάλαβα ότι ήταν εκεί, είχαν κιόλας φύγει. Τα δελφίνια που βρίσκονται πάντα εν κινήση θα δυσκολέψουν πολύ τον Κάρστεν τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα όμως θα τον καταπλήξουν. Οι καιρικές συνθήκες στη Φιόρντλαντ είναι μια συνεχής δοκιμασία και τα δελφίνια πολλές φορές παίζουν κρυφτό. Εν τούτης, τους πρώτους 4 μήνες αυτός ο επιστήμονας τα μελέτησε για περίπου 600 ώρες. Μέρα με την ημέρα μεγαλώνει η βάση δεδομένων του. Ακόμη και όταν η υπερβολική βροχή τον αναγκάζει να βρίσκεται μέσα, περιτριγυρίζεται από δελφίνια. Στο τέλος του πρώτου χρόνου, ο Κάρστεν είχε τραβήξει 1.800 φωτογραφίες ραχιαίων πτερυγίων. Μπορεί να αναγνωρίσει 65 δελφίνια από τα ξεχωριστά σημάδια. Το SN13 ή SCAB, καύκαλο, από τους τραυματισμούς στο δέρμα του. Το Γκουασιμόδο από την καμπούρα του. Το Wave, κύμα, από το κυματοειδές ρίγχος του. Το SN16 το ονόμασε Hook, αγκίστρι. Ο Green, μορφασμός, σκάει ένα χαμόγελο. Αν και ο Κάρστεν μπορεί να τους αναγνωρίσει, εν τούτης δεν γνωρίζει πολλά για τους κοινωνικούς δεσμούς τους μέσα στην αγέλη. Για τα μόνα δελφίνια που είναι βέβαιος, είναι αυτά που ζωγράφισε η κόρη του Μαρλένα στη Γερμανία. Η Μαρλένα δεν είναι η μόνη καλλιτέχνη στην οικογένεια.
Ο Κάσταν, όταν δεν βρίσκεται στο νερό, δημιουργεί ξυλογλυπτικά έργα. Αυτό τον ανακουφίζει από την εγρήγορση της ημέρας. Όταν δουλεύω με τα χέρια, αυτό σημαίνει ότι θέλω να βγάλω για λίγο από το μυαλό μου τα δελφίνια. Και η έμπνευση μου ήρθε όταν είδα τα καταπληκτικά σχήματα που είχαν τα ξύλα που είχαν παρασυρθεί από τα νερά. Θέλει αρκετή υπομονή και φαντασία για να προβάλλει ένα ωραίο σχήμα, ακριβώς όπως και η μελέτη των δελφινιών. Τα δελφίνια έχουν πλέον συνηθίσει τον Κάρστεν, που διανύει το δεύτερο χρόνο μαζί τους και δείχνουν πολύ χαλαρά μαζί του. Τώρα πια μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη βιντεοκάμερα για να τα αναγνωρίζω και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Ξαφνικά είχα και μια νέα διάσταση. Μπορούσα να τα παρακολουθώ μέσα στο χρόνο. Όταν αργότερα μελετάει στην ταινία ποια δελφίνια κολυμπούν μαζί στην επιφάνεια, αρχίζει να ανακαλύπτει ποια είναι τα πιο δημοφιλή. Εάν μπορέσει να αναγνωρίσει αυτά που βρίσκονται στο κέντρο, ίσως μπορέσει να καταλάβει την πολιτική του κοπαδιού. Όσο μεγαλώνει η γνώση του για τα δελφίνια, αρχίζει να ερευνά και τον αγώνα επιβίωσής τους σε αυτή τη γη των σκιών. Έξω από την επικράτεια των δελφινιών, στο στόμιο του φιόρδ, υπάρχουν τα καθαρά παραλιακά νερά, που είναι η επικράτεια των φωκιών. Η στρατηγική τους για να επιβιώσουν στους κρύους χειμώνες είναι η εποχιακή αναπαραγωγή. Οι φώκες μαζεύονται στους βράχους το τέλος της άνοιξης. Τα μικρά που γεννιούνται εκείνη την εποχή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιβιώσουν. Είναι πιθανόν οι πιο θερμές καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν και την αναπαραγωγή των δελφινιών. Τα δελφίνια αντιλαμβάνονται το ξεκίνημα του χειμώνα. Καθώς η λωρίδα του γλυκού νερού θερμαίνεται, η αγέλη κινείται βαθύτερα προς τους βορεινούς βραχίονες του φιόρδ. Αν ο Κάρστεν μπορέσει να παρακολουθήσει ένα νεογέννητο, θα αναγνωρίσει και τη μητέρα του. Αλλά μία μέρα παρακολούθησε κάτι περίεργο. Υπήρχε μία ομάδα από 5 δελφίνια που συμπεριφέρονταν περίεργα και δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Υπήρχε το θηλυκό ΙΣΚΑΜ στο κέντρο της ομάδας και μετέφερε ένα αντικείμενο. Και τότε είδα ότι ήταν ένα νεκρό νεογέννητο. Κάθε τόσο, το θηλυκό δελφίνι έβγαζε το νεογέννητο στην επιφάνεια σαν να ήθελε να το κάνει να αναπνεύσει για να ζήσει. Τα άλλα δελφίνια την ακολουθούσαν, αλλά ξαφνικά η συμπεριφορά τους άλλαξε. Η ομάδα άρχισε να πιτσιλάει και να πηδάει, μάλιστα φαινόταν σαν να την παρενοχλούσαν. Ο πιο επιθετικός φαινόταν να είναι ο MN23, ένα μεγάλο σημαδεμένο δελφίνι. Φαινόταν σαν να ήθελαν να τη χωρίσουν από το νεκρό νεογέννητο. Μήπως ήθελαν να τη χωρίσουν για να συνεχίσει τη ζωή της, ή μήπως ήθελαν να μεταφέρουν αυτή το νεκρό δελφίνι. Μήπως υπήρχε κάποια άλλη εξήγηση. Είχε παρακολουθήσει ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Το νεκρό νεογέννητο θα πρέπει να είχε γεννηθεί στις αρχές της άνοιξης. Οι φώκες κολυμπούν στους εσωτερικούς βραχίονες των φιόρδ για να ψαρέψουν. Συνήθως τρώνε το θύραμά τους στην επιφάνεια. Δυστυχώς για την ερευνά του, ο Κάρστεν δεν έχει καμιά ιδέα τι κυνηγούν τα δελφίνια κάτω από τη λωρίδα του γλυκού νερού. Στα μέσα του καλοκαιριού, το γλυκό νερό στους εσωτερικούς βραχίονες ζεσταίνεται από τον ήλιο και φτάνει τους 20 βαθμούς.
στα ζεστά τροπικά νερά. Τα κοντόριχα δελφίνια γεννούσαν όλο το χρόνο. Αν όμως αυτά τα δελφίνια γεννούν εποχιακά όπως και οι φώκες, αυτή θα ήταν η πιο κατάλληλη εποχή για να γεννήσουν. Ο Κάστεν επαγρυπνεί μέρα με την ημέρα. Και τελικά ανταμείβεται μετά από υπομονετική παρατήρηση πολλών εβδομάδων. Ένα νεογέννητο δελφίνι κολυμπάει δυνατά μεταξύ της Χουκ και μιας προσεκτικής παραμάνας. Μετά από λίγες μέρες εμφανίζεται άλλο ένα. Αυτή είναι με τη Wave και τα δύο μικρά φαίνονται δυνατά και υγιή. Το ότι αυτά τα άγρια δελφίνια τον αφήνουν να πλησιάζει τόσο πολύ τα νεογέννητα δείχνει ότι τον εμπιστεύονται πάρα πολύ. Τα μικρά έχουν μήκος λιγότερο από ένα μέτρο και ακόμα τελειοποιούν την τεχνική της αναπνοής τους. Αγωνίζονται να παραμείνουν με το συνεχώς κινούμενο κοπάδι και την ανθρώπινη σκιά του. Ήταν υπέροχο να νιώθω ότι με είχαν αποδεχτεί, αλλά πάλι δεν μπορούσα να δω τι συνέβαινε από κάτω. Αυτή η επιθυμία του Κάστεν να μπει στον κόσμο τους τον οδήγησε στην επόμενη καινοτομία του. Με μια κάμερα στο βυθό και ένα χειροποίητο εξάρτημα στο σκόπευθρο, μπορεί να παρακολουθήσει τα δελφίνια στο βυθό καθώς κολυμπάει δίπλα τους. Και αυτό έχει μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο μπορεί να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά τους, μπορεί να τα κοιτάξει και στα μάτια. Αλλά η θέα κάτω στο βυθό του προσφέρει και μια πολύ συναρπαστική διάσταση στην έρευνά του. Μπορεί να δει τη σχισμή στην κοιλιά τους από τη γένα και έτσι επιτέλους μπορεί να καθορίσει το γένος και το ραχιαίο πτερύγιο με μια ματιά. Οι μητέρες που θυλάζουν με τους πρισμένους μαστούς τους είναι οι πιο εύκολες να αναγνωριστούν. Το θηλυκό δελφίνι Χουκ φέρνει το νεογέννητό του κοντά στη βάρκα. Το όνομα του τολμηρού νεογέννητου είναι Σάιριν, Σιρίνα. Θα διδάξει στο νεογέννητο όλα όσα χρειάζεται να μάθει, ακόμα και τρόπους. Μια απλή ηχητική βοή είναι αποτελεσματική για την πειθαρχία του δελφινιού. Ο Κάστεν εντοπίζει το γένος των δελφινιών που βρίσκονται κοντά στο πλοίο. Τον δυσκολεύουν όμως τα ντροπαλά δελφίνια που δεν πλησιάζουν. Ο Τρίγκερ με το χτυπημένο πτερύγιο κρατάει αποστάσεις από το πλοίο. Οι παρατηρήσεις συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι ο Τρίγκερ συνεχίζει να κατέχει μια σημαντική θέση. Αν ήξερε το γένος του Τρίγκερ, θα μάθαινε αν αυτό το κοπάδι βασίζεται στη μητριαρχία. Στους επόμενους μήνες που ο Κάστεν θα κερδίσει πολλές ώρες βαθιάς γνώσης, υποβρύχιας γνώσης, θα αρχίσει να κατανοεί πώς ανταποκρίνεται το ένα δελφίνι στο άλλο. Και η ανταπόκριση δεν είναι πάντα φιλική. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για το αγαπημένο σημείο της πλώρης. Γι' αυτό και όλα έχουν σημάδια από δόντια στο σώμα τους. Το καλοκαίρι περνούν πολύ χρόνο σε αυτό το θερμό στρώμα της επιφάνειας. Δυστυχώς, εκεί που το γλυκό νερό συναντάει τη θάλασσα, τα δελφίνια χάνονται μέσα στα θολά νερά.
Κι όμως υπάρχουν κάποιες νέες ανακαλύψεις. Όταν για πρώτη φορά είδα τον Κουασιμόδο κάτω από το νερό, έπαθα σοκ. Ήταν τόσο δύσμορφος που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα επιβίωνε. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το γένος του Κουασιμόδου. Εκείνο που αμφισβητείται είναι κατά πόσο έχει θέση στο κοπάδι ή είναι μοναχικός. Το καλοκαίρι, η κοινωνική δράση των δελφινιών γίνεται συχνά στην επιφάνεια. Αλλά αυτές οι παιχνιδιάρικες εκδηλώσεις είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι νομίζουμε. Ο Κάρσταν πιστεύει ότι είναι ανταγωνιστικές, ίσως και επιθετικές και συνήθως αφορούν το σεξ. Πιστεύει ότι αυτοί που πηδούν ψηλά είναι αρσενικοί καρχαρίες που επιδεικνύονται στους θηλυκούς ή και μεταξύ τους. Τα δελφίνια δεν δημιουργούν ζευγάρια και το σεξ είναι μια ομαδική πράξη. Ακόμα και ο Κουασιμόδος φαίνεται να συμμετέχει στην ομάδα. Αν τα θηλυκά θέλουν να αποφύγουν τη συνουσία, κολυμπούν με την κοιλιά στην επιφάνεια της θάλασσας και τα αρσενικά ανταγωνίζονται για τα ποιος θα τα κερδίσει. Η εγκυμοσύνη στα δελφίνια κρατάει ένα χρόνο. Και έτσι τα όργια που βλέπει τώρα είναι το προήμιο των γεννήσεων του επόμενου καλοκαιριού. Η φασαρία και η δράση τραβάει την προσοχή των φωκιών. Οι φώκες έχουν σοβαρό λόγο που γυροφέρνουν στους πάνω βραχίονες των φιόρ. Στο τέλος του καλοκαιριού υπάρχει πληθώρα από κοκκινόψαρα που θα βοηθήσουν τις φώκες να αποθηκεύσουν το λίπος που χρειάζονται για το χειμώνα. Είναι ένα εύκολο γεύμα και για τα δελφίνια. Ο Κάρσταν βρίσκεται στα μισά της τρίχρονης μελέτης του, στην απόμακρη αυτή χώρα των σκιών. Ξαφνικά λαμβάνει ένα υπέροχο δώρο από το Βερολίνο, για το οποίο πανηγυρίζει. Είναι η επίσκεψη από την κόρη του, τη Μαρλένα. Η Μαρλένα είναι ένα εξάχρονο κοριτσάκι με μεγάλη περιέργεια. Οι ερωτήσεις της είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που έχει και ο πατέρας της. Ποιες είναι οι μητέρες, ποια είναι τα παιδιά, ποιοι είναι φίλοι μεταξύ τους. Και τι θέση έχει ο Κουασιμόδος στο κοπάδι. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Κάρσταν είδε τον Κουασιμόδο να περνάει πολλή ώρα με ένα συγκεκριμένο δελφίνι.
είναι το μεγάλο αρσενικό NN23, ένα από αυτά που συμπεριφερόντουσαν επιθετικά στη θηλυκή ΣΚΑΜ και το νεκρό μικρό της. Φαίνεται όμως ότι έχει και την ευγενική πλευρά του. Η φυσική επαφή φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Ο Κάσταν πιστεύει ότι το χάιδεμα του πτερυγίου είναι σαν κάλεσμα για ερωτικό παιχνίδι. Ο Κουασιμόδος φαίνεται να γίνεται αποδεκτός από τα μέλη του κοπαδιού, αντίθετα με άλλα είδη όπου οι πιο αδύναμοι συχνά απορρίπτονται. Για λίγες εβδομάδες, η Μαρλένα και ο πατέρας της απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου. Είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα στη ρουτίνα του Κάσταν, αλλά πολύ σύντομα θα είναι μόνος και πάλι με τα δελφίνια και τη βαριά σκιά του χειμώνα. Λένε αντίο κάτω από το θαλάσσιο τέρας του Κάσταν. Η εμπειρία της Μαρλένα στη Νέα Ζηλανδία έχει τελειώσει. Πάει στην πατρίδα σε μία βορεινή άνοιξη, ενώ ο Κάσταν θα πρέπει να προετοιμαστεί για το δεύτερο χειμώνα του στο Doubtful Sound. Το νερό αρχίζει να κρυώνει και παρατηρεί μία αλλαγή στη συμπεριφορά των δελφινιών. Έχουν τελειώσει τα πηδήματα και τα παιχνίδια. Τώρα δείχνουν ανήσυχα και βρίσκονται συνέχεια εν κινήσει. Όσο προχωράει ο χειμώνας, τόσο περισσότερο βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Καθώς το φθινόπωρο γίνεται χειμώνας, δύο δελφίνια εξαφανίζονται από το φιόρδ. Ο Κάρσταν ανησυχεί για την ασφαλειά τους και σε μία κατάδυση ρουτίνας ανησυχεί για το χειρότερο. Ήταν ένα μεγάλο σοκ. Νόμιζα ότι ήταν η Wave, αλλά ευτυχώς δεν ήταν εκείνη. Ήταν ένα μεγάλο αρσενικό, γεμάτο τραύματα. Έλειπαν μεγάλα κομμάτια από την κοιλιά του και από το λαιμό του και έμοιαζαν με δαγκονιές από καρχαρίες. Τότε συνειδητοποίησα ότι ήξερα αυτό το δελφίνι. Ήταν το MN23, η σύντροφος του Κασιμόδου. Το MN23 είχε πέσει θύμα επίθεσης καρχαριών. Είχε πεθάνει υπερασπίζοντας τα μικρά της. Ο Κάσταν, αφού το μέτρησε, του έβγαλε ένα δόντι για να καθορίσει την ηλικία του. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι το MN23 ήταν μόνο 7 χρονών, σχεδόν μόλις είχε ενηλικιωθεί. Καθώς η λωρίδα του γλυκού νερού κρυώνει, τα δελφίνια εγκαταλείπουν τους εσωτερικούς βραχίωνες του φιόρδ και πάνε πλησιέστερα προς το στενό πέρασμα που σηματοδοτεί την εξωτερική πλευρά της επικράτειάς τους. Άραγε βγαίνουν προς τα έξω γιατί ακολουθούν την τροφή τους ή επειδή είναι πιο ζεστά. Τώρα καταδύονται περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις και αυτό κάνει δύσκολο τον εντοπισμό τους. Αλλά εάν μπορέσει να τα δει, ίσως να μπορέσει και να τα ακούσει. Ένα κατευθυντικό υδρόφωνο τον βοηθάει να εντοπίσει τα δελφίνια. Σηματοδοτεί όμως και το ξεκίνημα μιας νέας φάσης της έρευνας.
Ένα άλλο πιο ευαίσθητο υδρόφωνο του επιτρέπει να τα εντοπίσει από τους υψηλούς τόνους των ήχων που βγάζουν. Ο Κάρστεν εξετάζει μια θεωρία που αναπτύχθηκε από έναν ερευνητή της Νέας Ζηλανδίας ότι τα δελφίνια εντοπίζουν το ένα το άλλο από τον αντίλαλο των ήχων που βγάζουν. Τα δελφίνια βγάζουν ένα χύμαρο από ηχοβολιστικά σήματα που αντανακλώνται πάνω στα αντικείμενα και έτσι σχηματίζουν εικόνες ήχων στον εγκέφαλό τους. Πιστεύεται ότι μοιράζονται αυτές τις εικόνες κρυφακούγοντας ο ένας τους ήχους του άλλου. Με αυτό τον υπολογιστή, ο Κάρστεν χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια για να παρουσιάσει τη θεωρία του κρυφακούσματος. Ζωγραφίζει τα ηχοβολιστικά σήματα των δελφινιών σαν μια σειρά φυσαλίδων. Όταν μία ηχοβολιστική φυσαλίδα χτυπάει ένα ψάρι, επιστρέφει στο δελφίνι σαν ηχητική εικόνα. Και επειδή η αντίχησή τους διασκορπίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις, όλα τα δελφίνια την ακούν. Το κάθε δελφίνι εντοπίζει με ήχο το ίδιο ψάρι από διαφορετική γωνία. Όταν όλες οι διαφορετικές ηχητικές εικόνες συνδυαστούν, ο εγκέφαλός του σχηματίζει μία σύνθετη τρισδιάστατη εικόνα. Αν αυτή η θεωρία επαληθευτεί, θα αποδειχθεί ότι έχουν μια πολύ εξελιγμένη μορφή επικοινωνίας. Ο Κάρστεν συνεχίζει να ακούει τα δελφίνια. Ανυπομονεί να δει πόσο δραστήρια είναι και τι κάνουν τη νύχτα. Οι ακουστικές συνθήκες είναι ιδανικές. Οι απότομες πλευρές του φιόρδ δημιουργούν ένα υπέροχο ακουστικό αμφιθέατρο. Δεν υπάρχουν άλλα πλοία, ούτε κύματα, παρά μόνο η απόλυτη σιωπή. Προσπαθεί να ερμηνεύσει τους διάφορους ήχους που εκπέμπουν. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ απασχολημένα με την κοινωνική δράση και το κυνήγι. Ο Κάρστεν γνωρίζει από τον προηγούμενο χειμώνα ότι η ζωή τους θα αλλάξει σύντομα και ο χειμώνας πλησιάζει. Ο αδύναμος χειμερινός ήλιος μόλις και διεισδύει στο εσωτερικό φιόρδ. Τώρα επαληθεύεται η αρχαία ονομασία των Μάωρι, Άτα Φένουα, ή η χώρα των σκιών. Βαθιά, μέσα στον τεθλασμένο βραχίωνα, το νερό της επιφάνειας βρίσκεται στους 4 βαθμούς και όλο πέφτει. Και τότε, μέσα σε μία νύχτα, γίνεται μία παγωμένη μεταμόρφωση. Το πρωί, μία παγωμένη σκιά έχει σκεπάσει το μήκος του τεθλασμένου βραχίωνα. Η καλοκαιρινή περιοχή κυνηγίου των δελφινιών έχει παραδοθεί στον πάγο και το χιόνι. Η καρδιά του φιόρδ έχει σταματήσει. Για μήνες θα υποστούν τις σκληρές χειμερινές συνθήκες και τα δελφίνια θα εξοριστούν στα σύνορα της επικράτειάς τους, κάπου μεταξύ του παγωμένου εσωτερικού φιόρδ και του θυελλώδους νότιου ωκεανού. Στη διάρκεια της πιο σκληρής εποχής του χειμώνα, τα δελφίνια κάνουν μια ξαφνική και μη αναμενόμενη κίνηση. Το θέαμα αυτών των ζώων να κινούνται με ταχύτητα προς τον ωκεανό είναι μια στιγμή άγχους για τον Κάρστεν.
Την πρώτη φορά που είδα τα δελφίνια να κινούνται προς το πέρασμα, αναρωτήθηκα τι κάνουν. Μετά συνειδητοποίησα ότι πήγαιναν για τα ανοιχτά και αναρωτήθηκα αν θα επέστρεφαν ποτέ. Δεν ήξερα αν εγκαταλείπουν το φιόρδ επειδή είχε παγώσει ή επειδή δεν έβρισκαν τροφή. Στη διάρκεια των πιο παγωμένων εβδομάδων εγκαταλείπουν σχεδόν καθημερινά το φιόρδ, περνώντας τη νύχτα έξω, αλλά πάντα επιστρέφουν στην πατρίδα τους, τη χώρα των σκιών. Οι παγωμένες, ήρεμες χειμωνιάτικες μέρες είναι ιδανικές για φωτογράφηση. Χρησιμοποιώντας δίδυμες κάμερες, αναρτημένες στον ιστό, ο Κάρστεν καταγράφει στερεοσκοπικές εικόνες των δελφινιών που κολυμπούν. Έχοντας δύο ξεχωριστές εικόνες από διαφορετικές γωνίες, του επιτρέπει να μετράει τις διαστάσεις τους χωρίς να τα πιάνει. Από τα δεδομένα αυτά, ο Κάρστεν καταλήγει στο ότι αυτά τα δελφίνια είναι μεγαλύτερα από τα κοντόριχα του γλυκού νερού και ότι έχουν μικρότερα πτερύγια. Δύο προσαρμογές με τις οποίες έχουν μικρότερη απώλεια θερμότητας και μπορούν να επιβιώνουν στις παγωμένες συνθήκες. Τελικά, έσπασε η πολιορκία του χειμώνα. Καθώς η άνοιξη χρωματίζει και ζεσταίνει το φιόρδ, τα δελφίνια ξαφνικά επιστρέφουν στους εσωτερικούς βραχίονες. Το ρηχό δέλτα του ποταμού μέσα στο φιόρδ προσφέρει ένα νέο ανοιξιάτικο εδεσματολόγιο. Ενώ κυνηγούν τα ψάρια, πιο μακριά υπάρχει ένα διαφορετικό θέαμα. Τα δελφίνια πλησιάζουν μία παραλία με χαλίκια και στριφογυρίζουν και τρίβονται στις απαλές πέτρες. Καθαρίζονται από παράσιτα ή είναι ένας τρόπος να ξυστούν και να κάνουν μασάζ. Όποιος και να είναι ο λόγος, φαίνεται να το χαίρονται. Είναι η τελευταία περίοδος της μελέτης του Κάρστεν. Η τελευταία ευκαιρία για να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα για την ομάδα που ζει στη χώρα των σκιών. Είναι προφανές ότι η ομάδα έχει εστιαστεί στον τρίγκερ και μέσα από την ανάλυση του βίντεο, ο Κάρστεν ξέρει ότι είναι θηλυκό. Ήμουν πολύ χαρούμενος που τελικά ανακάλυψα ότι το Trigger ήταν θηλυκό δελφίνι, γιατί ήταν πολύ σημαντικό μέλος στην ομάδα και ότι η ομάδα είχε τους ρόλους της. Η Trigger φαίνεται να παίζει το ρόλο της μητριαρχικής γιαγιάς και γύρω της υπάρχουν νεότερα θηλυκά. Ο Κάρστεν είναι βέβαιος ότι η ομάδα είναι μητριαρχική. Ένα άλλο θηλυκό γίνεται μέλος της ομάδας. Είναι η Wave, που επέστρεψε μετά από 5 μήνες. Αλλά πού είναι το μικρό της, η Spray? Η Hook και το μικρό της, Iron, είναι εκεί. Τότε εντοπίζει το μικρό αγνοούμενο πολύ ζωηρότερο μετά την τελευταία του περιπέτεια. Για πρώτη φορά μετά από 5 μήνες, η Siren μπορεί να παίξει με κάποια συνομιλική της.
Τα δύο μικρά θα συνεχίσουν να εκπαιδεύονται από τις μητέρες τους, αλλά ο Κάρστεν υποπτεύεται ότι συμμετέχουν και άλλοι ενήλικες και ειδικότερα η γιαγιά Τρίγκερ. Αισθάνομαι ότι οι γιαγιάδες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μαθαίνουν στα νεαρά αδελφίνια την κοινωνικότητα μέσα στην ομάδα, τους τόπους κυνηγίου και πώς να μεταναστεύουν από τα φιόρδ. Ο Κάρστεν πρόσεξε πολύ να μην παρέμβει στη φυσιολογική συμπεριφορά των δελφινιών. Αλλά για την νεαρή Σάιριν, το πλοίο ήταν πάντα μεγάλος πειρασμός. Κολυμπούσε δίπλα στην πλώρη από τη στιγμή που γεννήθηκε. Συνήθιζε ακόμη να τρίβεται εκεί πάνω της. Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν 2.000 ώρες κοντά στο πλοίο, είναι πλέον μέρος της ζωής της. Το μόνο που μπορεί να κάνει γι' αυτό αυτός ο επιστήμονας είναι να απολαμβάνει την παρέα της. Η Σάιριν είναι το μόνο δελφίνι που έχει μεγαλώσει δίπλα σε αυτό το μηχανικό μέλος του κοπαδιού. Η φίλη της, η Σπρέι, είναι πιο συντηρητική. Μετά τη μυστηριώδη πεντάμινη απουσία της, το πλοίο δεν είναι και τόσο γνώριμο. Για να αποκτηθεί αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης, χρειάστηκαν σχεδόν 3 χρόνια και περισσότερες από 2.000 ώρες στο νερό. Αλλά τώρα πλησιάζει το τέλος. Έφτασε η ώρα που ο Κάρστεν θα ολοκληρώσει την έρευνά του. Ο στόχος του απορροφά τη μία νύχτα μετά την άλλη και τα δεδομένα του επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Ήξερε εδώ και καιρό ότι η Τρίγκερ κατήχε μία κεντρική θέση στο κοπάδι. Όλα τα βέλη έδειχναν ότι εκείνη είχε τις πιο συχνές επαφές και τους ισχυρότερους δεσμούς με τα υπόλοιπα δελφίνια. Τα τελευταία αποτελέσματα όμως λένε άλλα. Δείχνουν ότι η ομάδα των νεότερων θηλυκών δελφινιών είναι πιο δημοφιλής και ότι έχουν απομακρυνθεί από την Τρίγκερ. Αναρωτιέμαι αν έχει γίνει κάποιο πραξικόπημα ή αν η Τρίγκερ έχει παραιτηθεί. Δεν ήξερα το γιατί, αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει παρέκκληση στις καθημερινές παρατηρήσεις. Η συμπεριφορά στην αρχή του καλοκαιριού είναι γνωστή και προβλέψιμη. Τα δελφίνια και πάλι επιδεικνύονται και ζευγαρώνουν. Ο Κάρστεν αυτή τη συμπεριφορά την έχει δει μόνο το καλοκαίρι. Δεν έχει αμφιβολία ότι αυτοί οι νότιοι ζευγαρώνουν εποχιακά, αλλά πώς το πετυχαίνουν αυτό? Τα ζευγαρώματά τους στα ζεστά νερά τα κάνουν και γεννούν όλο το χρόνο. Πώς λοιπόν περιορίζουν την αναπαραγωγή τους μόνο σε μία εποχή? Υποψιάζεται ότι υπάρχει αποχή. Είναι βέβαιος τώρα ότι το ζευγάρωμα και οι γεννήσεις το καλοκαίρι είναι το κλειδί για την επιβίωση σε αυτούς τους παγωμένους χειμώνες. Αλλά ακόμα και για αυτά τα πολύ εξελιγμένα και προσαρμόσιμα ζώα, τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά. Μέσα στα σκοτεινά νερά, στην κορυφή του τεθλασμένου βραχίωνα, 5 δελφίνια κολυμπούν αργά και ανάμεσά τους είναι και ο Κουασιμόδος.
είναι μια απέσια επανάληψη αυτού που συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι. Όπως και Σκάμπ πέρσι, η μητέρα βγάζει το κεφάλι του μικρού νεογέννητου στην επιφάνεια, σαν να θέλει να το βοηθήσει να αναπνεύσει και πάλι. Και ξανά, τα υπόλοιπα δελφίνια την πλησιάζουν απειλητικά. Μέχρι που τελικά το αφήνει ελεύθερο. Άραγε, αυτός ο πρόωρος θάνατος οφειλόταν σε πρόωρη γένα. Συσχετίζεται με την παγωνιά αυτού του μέρους. Ή μήπως οι χιλιάδες ώρες παρατήρησης έδωσαν την πραγματική εικόνα της ζωής αυτών των δελφινιών. Λίγες εβδομάδες αργότερα έρχεται το επόμενο νεογέννητο που ανήκει στη ΣΚΑΒ, τη μητέρα του πρώτου νεκρού νεογέννητου. Αυτό κολυμπάει και φαίνεται πολύ υγιές. Ονομάζεται το μικρό Σκράτς. Ο Σκράτς θα μάθει τα μυστικά της επιβίωσης από τη μητέρα του με συμπληρωματική εκπαίδευση από τους ενήλικες του κοπαδιού. Ο Σκράτς ζεσταίνεται στη λωρίδα γλυκού νερού του ζεστού καλοκαιριού και στην κληρονομιά της επιβίωσης που έχει αποκτήσει η ομάδα εδώ και τόσες γενιές στα φιόρδ. Τα μεγαλύτερα νέα δελφίνια, όπως η Σάιριν, παραμένουν κοντά στη μητέρα τους. Θα θυλάσσουν για ακόμα μία χρονιά. Ο Κάρστεν σε αυτά τα 3 χρόνια έχει περάσει μέσα στο νερό σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο, πετυχαίνοντας μία παρατήρηση πολύ υψηλού επίπεδου. Όλο αυτό το διάστημα, ο Κουασιμόδος έχει διατηρήσει τη θέση του στο κοπάδι. Παρά τη δυσμορφία του, έχει μεγάλη ικανότητα επιβίωσης. Ο Κάρστεν παρατηρεί επίσης ότι λείπει και ένα άλλο δελφίνι, η Τρίγκερ. Εκείνη τελικά δεν επιστρέφει. Η εξαφάνιση της Τρίγκερ δεν ήταν μία αναμενόμενη. Είχε περάσει τους τελευταίους μήνες της σχεδόν μακριά από το κοπάδι. Πιθανότατα γέρασε και απομακρύνθηκε για να πεθάνει. Η απουσία της αφήνει ένα κενό και αναρωτιέται ποιος τελικά θα πάρει τη θέση της στο κοπάδι. Είναι σίγουρος ότι θα είναι κάποιο θηλυκό από τον πυρήνα του κοπαδιού. Οι νεότερες μητέρες με τα μικρά ήταν πάντα κοντά στον πυρήνα. Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών της μελέτης του, ένα άλλο θηλυκό μπαίνει στην εσωτερική ομάδα. Είναι πιθανά από προηγούμενη γένα. Θα γίνει η νέα μητριαρχική μητέρα. Εκείνη τη στιγμή, το κοπάδι κερδίζει ακόμα ένα μέλος. Αυτό το νεογέννητο ανήκει στην Green.
Το κοπάδι της χώρας των σκιών έχει αποδεχτεί τόσο πολύ τον Γκάστεν που τον αφήνει να ρίξει μία ματιά σε μία από τις πιο τρυφερές στιγμές των δελφινιών. Η Γκριν επιπλέει με την κοιλιά προς τα πάνω, δίπλα στο πλοίο, επιτρέποντας τον νεογέννητό της να θυλάσει. Είναι ένα αποχαιρετιστήριο δώρο προσωπικών στιγμών και αποδοχής. Για περισσότερο από 3 χρόνια, αυτή η κοινωνία των δελφινιών έχει μοιραστεί κάποια από τα πιο κρυφά μυστικά της. Ο Γκάστεν, πριν επιστρέψει στο Βερολίνο και στην οικογένειά του, τους ανταποδίδει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Τα γλυπτά του είναι ειδική προσφορά στα δελφίνια που επιβιώνουν στην περιοχή των σκιών. Υπάρχουν ακόμα σημεία της σύνθετης κοινωνίας τους που πρέπει να εξερευνηθούν. Θα έρθουν άλλοι στο Doubtful Sound και θα βασιστούν στην εργασία του Γκάστεν. Το επίτευγμά του ήταν ότι αποκάλυψε μερικά από τα στρώματα μυστηρίου που περιβάλλουν τα δελφίνια της χώρας των σκιών.